Να μην κρυβόμαστε. Και έχουν ευθύνη όλοι. Και ο Μάντης και οι παίχτες και οι παίχτες και ο πρόεδρος. Αλλά ο πρόεδρος τα είδε έστω και αργά και είναι ο μόνος που μπορεί να τα αλλάξει τα πράγματα όλα. Όπως έχει ξανακάνει. Όπως έχει ξανακάνει. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Πρέπει να έρθουν πέντε παίχτες που θα έρθουν, αλλά να είναι με τη φανέλα στο σπίτι τους. Να την πάρουν τη φανέλα και να την έχουν σπίτι τους. Τέτοιοι παίχτες χρειάζονται. Και τέτοιες μεταγραφές θα γίνουν. Απλά εμείς το μόνο που κάνουμε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού, είναι είμαστε δίπλα στην ομάδα. Εχθές ήταν πρωτόγνωρο τώρα για τέτοια ημερομηνία 15.000 οπαδοί. 25 στο πρώτο παιχνίδι που χάσαμε και 15 χτες. Πάλι καλά που μπήκε το γκολ. Και μπήκε το γκολ τώρα, παιδιά, από ένα παίχτη που έπρεπε να ξεκινάει. Τώρα, πώς, δεν ξέρω αυτά. Το είδε ο γιατί, παιδιά, η εντεκάδα του χθεσινού αγώνα του πρώτου ημιχρόνου ήταν του Μάρτινς. Αν είναι δυνατόν. Μετά ο προπονητής είδε ότι δεν γίνεται και έβαλε αυτούς που έπρεπε. Τι έκανε, έβαλε δύο ξρε, αυτά τα ξρε. Πώς το λένε, τον Ροντρίγκες και τον άλλο, τον Ραγγέλο. Αυτούς. Με τα καλά και τα κακά τους. Έβαλε και το σεντρεφόρ που έπρεπε, έβαλε και να παίξει στο κέντρο. Δηλαδή δείχνει ότι παίρνει χαμπάρι. Δηλαδή για μένα η ομάδα του καινούριου προπονητή ήταν μετά το δεύτερο ημίχρονο. Η πρώτη ήταν έτσι. Και παιδιά, να σας πω κάτι. Κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να φύγουν. Ήδη φεύγουν. Κάτι σε μέτρο, κάτι αυτά, τέλος πάντων θα φύγουν και άλλοι. Τώρα, όσον αφορά για κάτι αποδοκιμασίες, καλά γίνανε, γιατί έπρεπε να έχουν βρει τους αντικαταστάτες για να μην φάνε αυτοί οι Έλληνες στην αποδοκιμασία. Γιατί αυτοί οι Έλληνες στις αποδοκιμασίες εχθές έπρεπε να είναι στον πάγκο. Τα δώσαν όλα εδώ και 4 χρόνια. Δεν έχουν άλλα να δώσουν. Η ομάδα πρέπει να αλλάξει ριζικά.